Και η εισαγγελία, να σας πω ότι έχει διατάξει προκατακτική έρευνα. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία έχουν τεθεί στο κάδρο των ερευνών ως ύποπτα. Οι έμπειροι αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας που έχουν αναλάβει και την υπόθεση γνωρίζουν την ταυτότητα αυτών των ατόμων. Και φυσικά αυτό που μας έλεγαν χθες πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι ότι ενδεχομένως να δούμε ότι αυτός ο κύκλος να ανοίξει περισσότερο των υπόπτων και να μπουν τουλάχιστον ακόμα 4 άτομα τα οποία ενδεχομένως να είχαν εμπλοκή στην μαύρη εκείνη η μέρα της υπόθεσης της Μαρφίν που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι ανάμεσά τους και μια γυναίκα που δίνει τον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Τελικό λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους και το θεωρούν σημαντικό οι αρχές, είναι οπτικο-ακουστικό, ένα υλικό το οποίο είναι νέο, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφεραν, νέο στα χέρια της αστυνομίας, αλλά και υλικό παλαιότερο, στο οποίο φυσικά έγινε καλύτερη επεξεργασία, κατάφεραν να το επεξεργαστούν καλύτερα, με αποτέλεσμα να τους δώσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Πληροφορίες που είχαν ανάγκη οι αστυνομικοί προκειμένου να προχωρήσουν και την υπόθεση. Τώρα, σε περίπτωση λοιπόν που ασκηθούν διώξεις, οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα άτομα είναι σε βαθμό κακουργήματος και μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες, αλλά κατοχή και κατοχή εκρηκτικών υλών.